Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Σταύρο Κοντονή που είναι από τα πρόσωπα των ημερών αναγκαστικά, κύριε Υπουργέ. Καλημερίζουμε, υπουργό αθλητισμού. Και μια συγκυρία που είναι σήμερα κοντά μας. Θέλω να πω ότι τον κυνηγούσαμε μέρες. Όχι, τον έχουμε κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα. Και ακριβώς ήταν το ραντεβού μας για σήμερα. Πριν και έκατσε στη συγκυρία αυτή. Πριν τον τέρμι. Έτσι. Ήθελα να το πω κι εγώ. Θέλω να το πείτε. Διότι δεν θέλω να υπάρχει εντύπωση ότι. Παρεξηγήσεις, βέβαια. Προφανώς. Υπάρχουν εκπομπές στις οποίες προνομιακά εμφανιζόμαστε. Όχι, αυτό το είχαμε κλείσει. Άλλωστε σήμερα δεν θα μιλήσω για αποφάσεις. Ναι, το πλαίσιο. Κάτι να παρουσιάσουν τους υπόλοιπους και αυτά θα γίνουν. Θα τα πούμε τώρα. Ο κύριος Βαρουτσιώτη, λοιπόν, από την Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Βαρουτσιώτη. Ο κύριος Κατσότης από το ΚΚΕ. Καλημερίζουμε. Και ο κύριος Καρύδης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημερίζουμε και εσάς, κύριε Καρύδη. Λοιπόν, αλλά θα έλεγα για να μην εμπλακεί η συζήτηση και επειδή έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το τελειώσουμε αυτό το θέμα και μετά τα υπόλοιπα. Αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα καταρχήν που σας φέρουν διατεθειμένο να προχωρήσετε ακόμα και σε αναστολή λειτουργίας του πρωταθλήματος, να εισηγήσετε αυτό το πράγμα στον Πρωθυπουργό. Ή τι σκοπεύει να κάνει η πολιτεία για να τελειώνει αυτό το έσχος που ζούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από τους ξυλοδαρμούς, τις ύβρις, τα μπουκαρίσματα οπαδών, αυτά που ζήσαμε χθες στις συνεδριάσεις της ΕΠΟ κτλ. Θα κάνει κάτι η πολιτεία ή το αυτοδιοίκητο και δεν ακουμπάμε. Θα σας πω, θέλω δύο πράγματα να τονίσω για να το ξέρει και ο κόσμος να το καταλάβουν όλοι. Ότι η πολιτεία με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς διεξαγωγής πρωταθλημάτων, δεν έχει καμία δυνατότητα να επέμβει πειθαρχικά στις ομάδες οι οποίες εμφανίζονται να παρανομούν ή να δημιουργούν επεισόδια στις έδρες τους κτλ. Εννοείται, δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, δεν μπορεί να καλέσει τον εισαγγελέα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί τίποτα να κάνει από αυτά που λέτε. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι είναι στην πειθαρχική δικαιοδοσία της κάθε αρχής που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Είτε είναι το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, είτε το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, είτε δεύτερης εθνικής. Δηλαδή, χθες που σε έπρεπε να παρέμβει, για παράδειγμα, ή προχθές. Ποιος έπρεπε να παρέμβει. Τα ίδια τα πειθαρχικά όργανα τη Super League. Η αθλητική δικαιοσύνη, επομένως. Η αθλητική δικαιοσύνη, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια, η απονομή του πειθαρχικού δικαίου, στα πλαίσια τη Super League. Μάλιστα. Όμως. Δεν είδαμε να λειτουργεί όμως κάτι τέτοιο. Εχθές μου έφεραν την απόφαση που εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή της Super League για τα επεισόδια στον Όφη. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Γιατί το λέτε. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε μια περιδίνηση που δίνουμε έναν αγώνα να σταθούμε ορθοί, mm-hmm. είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν στα γήπεδα και θα ήθελα να πω ότι αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την τελευταία Κυριακή και αυτά που και στα άλλα γήπεδα, αλλά αυτά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πέρασαν κάθε όριο, mm-hmm. δηλαδή με είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και με φωτοβολίδες οι οποίες εκτοξεύονταν με σκοπό να χτυπήσουν, ξέρετε, ο Μακαρίτης ο Μπλιώνας είχε δολοφονηθεί στη Λάρισα από φωτοβολίδα που του χτύπησε το λαιμό και εξέπνευσε από ακατάσχετη αιμορραγία. Έτσι. Αν δεν θρηνήσαμε νεκρούς την περασμένη Κυριακή, είναι από θαύμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως είπα το ένα λοιπόν, σχετικά με τα πειθαρχικά και με την επέμβαση του κράτους σε τέτοιες καταστάσεις, άλλο τόσο θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν θα παρακολουθήσει αυτά τα φαινόμενα σιωπηλή, ούτε θα πει ότι ξέρετε εγώ δεν έχω. Είχαμε όμως και χθες κάποια φαινόμενα, κύριε Κοντονή. Δεν είχαμε μόνο στο γήπεδο. Βεβαίως. Είχαμε και χθες ακρότητες. Αυτά που συνέβησαν χθες δίνουν το μέτρο της πραγματικότητας. Διότι δεν είναι. Όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα στο γήπεδο, λέμε ρε παιδί μου, μπορεί σε ένα πλαίσιο έτσι, αντιπαράθεσης έτσι και βιαιότητα να συμβαίνουν. Όταν όμως συμβαίνουν στα πλαίσια συνεδρίασης του οργάνου, το οποίο οργανώνει το ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση πλέον έχει εκτραχυνθεί. Και ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται στην κοινωνία όταν οι διοικούντες στο ποδόσφαιρο συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Άρα λοιπόν, τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε πάνω σε αυτό? Ισχύει, λέτε αυτό ότι δεν έχετε μέχρι τώρα τίποτα στα χέρια σας. Δεν μπορείτε να παρέμβετε. Εγώ θέλω μια σαφή απάντηση σε αυτό. Γράφετε αυτό. Αν λοιπόν, ότι θα εισηγηθείτε σήμερα στον Πρωθυπουργό, αυτό. Όλα τα εξετάζουμε. Σας λέω. Συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό, τον είδατε? Τον έχω δει εχθές το βράδυ στις 8:30 ώρα. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση. Λάβατε αποφάσεις ή τις συζητήσεις ακόμα?
Δεν λέω να μας πει τις αποφάσεις, λέω αν λάβατε αποφάσεις. Έχουμε κατευθύνσεις. Ναι. Σήμερα θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί ήταν να γίνει χθες, αλλά τελικά θα γίνει σήμερα. Θα συζητήσετε και με τους αρμόδιους του ποδοσφαίρου. Θα πάτε για παράδειγμα στη Super League, θα πάτε στο ΠΖΑΠ. Ένα λεπτό. Σήμερα υπάρχουν δύο συναντήσεις μου στις 1 η ώρα με τις διοργανώτριες αρχές, που είναι η ΕΠΟ, η Super League και η Football League, mm-hmm. και στις 5 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, με το Προεδρείο του ΨΑΠ. Τους ποδοσφαιριστές. Διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ποδοσφαιριστές και όσοι συμμετέχουν στις αποστολές των ομάδων είναι εργαζόμενοι. Και να πέφτει όχλος απάνω σε μεμονωμένους ανθρώπους, σε εργαζομένους, να τους ανοίγει τα κεφάλια, να τους κυνηγάει, να τους πετάει φωτοβολίδες, να τους κυνηγάνε με καδρόνια, αυτό το πράγμα εκφεύγει πολιτισμένου κράτους το 2015. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, θα πάρει μέτρα, διότι εδώ αποδεικνύεται... Η αστυνομία πρέπει να είναι στα γήπεδα. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να είναι στα γήπεδα. Αν δεν ήταν όμως προχθές, θα γινόταν. Θα είχαμε θύματα. Αυτό είναι. Να. Για να φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα, θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος, σας πληροφορώ. Θα ήθελα να τονίσω, για να ξέρει και ο ελληνικός λαός, πού βρισκόμαστε, να. Ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει ψηφιστεί από τη Βουλή ο νόμος για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ξέρετε, το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι το ονομαστικό εισιτήριο. Γράφει απάνω το όνομα αυτού που μπαίνει στο γήπεδο, τη θέση του. Και κανένας δεν μπορεί να πάρει 2, 3, 4, 5. Ένα, παίρνεις και με την ταυτότητά σου. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό λοιπόν το σύστημα, η πολιτεία δηλαδή, όλοι εμείς και εσείς, θα το εφαρμόσετε. Το έχουμε πληρώσει πάνω από 13 εκατομμύρια. Και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ξέρετε ότι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Όταν παρέλαβα εκεί, είπα σε τι κατάσταση βρίσκεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μου είπαν, κύριε Υφυπουργέ, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θα το εφαρμόσετε, κύριε Κοντονή. Θα εφαρμοστεί κανένα πρωτάθλημα. Αυτό μπορώ να σας το πω τώρα. Πείτε το. Ότι κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ξεκινήσει την καινούργια χρονιά, αν δεν έχει εγκατασταθεί και αν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όπως ακριβώς προδιαγράφεται στο νόμο, δηλαδή με σύνδεση mm-hmm. του υπολογιστή του γηπέδου με κεντρικό τερματικό, το οποίο θα ελέγχει τα πάντα ανά την Ελλάδα. Μιλάτε όλα για το 15-16. Μιλάω, ναι, γιατί τώρα οι αυτό... κάμερες θα λειτουργήσουν και αυτό είναι ψηφισμένο. Βεβαίως. Σε ορισμένα γήπεδα λειτουργούν. Σε ορισμένα γήπεδα λειτουργούν. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Λειτουργεί με αποτέλεσμα. Έχετε εικόνα. Κοιτάξτε, από ό,τι μου έχει πει η αστυνομία, ελέγχουν. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν τις κάμερες και ελέγχουν και έχουν γίνει και συλλήψεις μετά το πέρας των αγώνων. Θα ισχύσει σε όλα τα γήπεδα αυτή τη νέα σεζόν και αυτό με τις κάμερες. Ένα το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν ισχύσει. Αυτό είναι ένα ενιαίο σύστημα, κύριε οικονόμου. Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έλεγχος φιλάθλων και παρακολούθηση εντός των αγωνιστικών χώρων είναι ενιαίο το σύστημα. Mm-hmm. Λοιπόν, αν δεν λειτουργήσει αυτό, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Mm-hmm. Σας το λέω και σας το τονίζω. Υπάρξει σύνδεση. Τώρα, γι' αυτό εδώ θα μιλήσουμε το απόγευμα. Σκέφτεστε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, στο νομοθετώντας δηλαδή. Τα σκεφτόμαστε όλα. Για το αν θα απλώς... υπάρξει, ας πούμε, σύνδεση κάθε φορά των επεισοδίων με ομάδα, με διοίκηση, με πρόσωπα. Θα σας πω. Το θέμα είναι. Μόνο αυτός που έχει κάνει το επεισόδιο. Το θέμα είναι, κύριε Λυριτζή, το εξής. Ότι εμείς είχαμε σκοπό, είχα δει όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου από την ημέρα που παρέλαβα. Ναι, και είχα σκοπό αυτό το 20ήμερο να έχω και μία επικοινωνία ουσίας με τη FIFA και την UEFA. Α, τα γεγονότα όμως μας πρόλαβαν. Ως συνήθως συμβαίνει. Ως συνήθως συμβαίνει. Δυστυχώς. Η συνάντηση αυτή θα γίνει, αλλά σήμερα θα εξαγγελθούν όσα είναι να εξαγγελθούν κατόπιν... Το συναντήσεων κύριε που Υπουργέ, καταλαβαίνουμε ότι είστε σε πολύ σκληρή γραμμή. Σκέφτεστε, έχετε μέσα στην οπτική σας και το κλείσιμο που λέμε, το σταμάτημα του πρωταθλήματος. Για να στολίτε πρωταθλήματος. Όλα τα εξετάζουμε και θα μιλήσουμε αναλυτικά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλει κάποιος από τους κύριους να κάνει ένα σχόλιο. Πείτε μια κουβέντα, αν θέλει το καθάρισμα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ο χουλιγκανισμός είναι σε όλα τα αθλήματα. Ακόμα και σε αγώνες πόλο έχουμε δει επεισόδια. Εδώ σε παιδικά πρωτάθλημα. Έγιναν επεισόδια σε παιδικό πρωτάθλημα. Αν το βάζει ο ρούς του ανθρώπου. Υπάρχει νεκρός. Δηλαδή έχουμε πολύ ο χουλιγκανισμός και εδώ να σας πω κάτι. Όλοι
που έχουμε διαχειριστεί την εξουσία τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χουλιγκανισμού. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει την υποστήριξη, τουλάχιστον την προσωπική, τη δική μου θα την έχει απόλυτα, αν προχωρήσει σε δραστικά μέτρα αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού. Όχι μόνο. Επειδή το λέτε αυτό πάντως, ο υπουργός δεν μας το είπε αυτό, θα το ανακοινώσει φαντάζομαι στα μέτρα, αλλά να έχουμε μια ιδέα. Σκέφτεστε διάλυση των οργανωμένων. Κοιτάξτε, ο νόμος, κύριε οικονόμου. Δηλαδή το είχαμε και παλιά αυτό και το λέγαμε. Ακούστε που έχουμε καταντήσει. Ναι. Να έχουμε νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Έτσι. Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία λεσχών, οι οποίες θα λειτουργούν, λεσχών φιλάθλων, ναι, ναι, οι οποίες θα λειτουργούν υπό την αιγίδα των ομάδων. Ναι. Δηλαδή για ό,τι συμβαίνει, σε αυτές τις συλλογικότητες. Καλά, δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε κάποιον να κάνει ένα σωματείο. Όχι, ένα σωματείο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά οι λέσχοι, οι οργανωμένοι φύλαθλοι θα ανήκουν εκεί. Και υπό την ευθύνη της ομάδας. Η οποία θα δίνει και το πιστοποιητικό ότι εγκρίνει τη δημιουργία της λέσχης. Αυτά τα λέει ο νόμος. Δεν τα λέει. Δεν ήρθαμε εμείς. Εμείς τον νόμο τον έχουμε μπροστά μας. Θέλει βελτιώσεις, θέλει τροποποιήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το δράμα αυτής της χώρας είναι ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Οι νόμοι προβλέπουν εκδόσεις προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή των νόμων, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ποτέ, και βρισκόμαστε σε ένα σαθρό καθεστώς, το οποίο ανακυκλώνει όλη αυτή την αθλειότητα, την βία και τις καταστάσεις που βλέπουμε στα γήπεδα. Πάντως, αντιμετωπίστε το χουλιγκανισμό. Δηλαδή, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν τα συμφέροντα των ΠΑΕ. Για τον αεραστεχνισμό, αλλά δεν ακούγεται. Τα συμφέροντα των ΠΑΕ, τα οποία υπηρετούνται και με αυτόν τον τρόπο, η μία ομάδα απέναντι στην άλλη, με τους οργανωμένους, με τις ιδιαίτερες ομάδες που υπάρχουν, για να μπορούν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των κάθε, της κάθε ΠΑΕ, τέλος πάντων, που υπάρχει. Καλά. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν αντιμετωπίζεται, νομίζω, αυτή είναι η γνώμη μας, με όλα αυτά που είπε ο κύριος υπουργός προηγουμένου. Κύριε Καρύδη, και εσείς που είστε. Α, δεν αντιμετωπίζετε. Α, μην κάνουμε τίποτα. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τον εθνικό αθλητισμό και δεν είναι η ώρα να τον αναπτύξουμε. Κύριε Καρύδη, εσείς που είστε στον Πειραιά και ξέρετε. Στον Πειραιά είμαστε όλοι μας. Όλοι, και εμείς. Λοιπόν, επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται μετά από, πάντα μετά από γεγονότα τα οποία όλοι τα αποδοκιμάζουμε, όπως αυτά στο. Μετά περνάνε πέντε μέρες, τα ξεχνάμε όλοι. Αλεξάνδρα. Σημασία έχει να γίνει αυτό που είπε ο Υπουργός. Εγώ το εύχομαι να είναι ένας από αυτούς που τους νόμους θα τους κάνει πράξη. Έτσι. Να εφαρμοστούν οι νόμοι. Τόσο απλό. Να σας πω κάτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια γενικότερη απέτηση του κόσμου σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, να πω μόνο αυτό. Ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει αυτό το φαινόμενο να δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία. Ιδίως την ελληνική νεολαία και ιδίως, ιδιαίτερα, παιδιά, νέα παιδιά από φτωχές και λαϊκές οικογένειες, τα οποία παιδιά συμμετέχουν σε αυτές. Θεωρούν ότι δεν ένα διέξοδο. Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, μην κάνετε βαρύγδουπες δηλώσεις. Κάντε αυτά που πρέπει. Όχι, όχι. Κάντε αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει θα κάνετε. Πολλά. Αλλά, όχι, βαρύγδουπες δηλώσεις. Από ό,τι είδατε δεν έκανα καμία. Αυτά λοιπόν, ναι, κύριε Καρύδη, επειδή εσείς ψηφίζατε τον νόμο αυτά που έλεγα και πήγανε τα 13 εκατομμύρια στη μαύρη τρύπα του φορολογούμενου, μην κάνετε υπόδειξη. Όχι, εγώ σας αυτό το σας λέω. Γιατί δεν ήρθα σήμερα εδώ για να βγάλω το τευτέρι. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Καλόπιστα ως ευχή σας. Καλόπιστα λοιπόν σας λέω ότι εμείς δεν θα αφήσουμε την ελληνική νεολαία να πέσει σε αυτή τη μαύρη τρύπα. Και ιδίως παιδιά λαϊκών και φτωχών οικογενειών, τα οποία βρίσκουν υποτίθεται διέξοδο σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν είναι διέξοδος, είναι ανακύκλωση του αδιέξοδου. Πάντως εγώ που ήμουν